μετακόμιση στο τρίγωνο εδώ στο ιστορικό κέντρο έγινε τέλη Μαΐου του 19. Ξεκίνησε η λειτουργία και του πολυχώρου του σχεδία Home, που είναι ο χώρος που είμαστε τώρα, που περιλαμβάνει το καφέ, μπάρ, εστιατόριο, το σχεδία, τα εργαστήρια και τα εξής. Δηλαδή το κέντρο της πόλης ήταν κάτι το οποίο όχι απλά με γοητεύει, είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου, να αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αυτό που έχει ψυχή, έτσι, έχει ψυχή η πόλη. Δεν έχουν όλες οι πόλεις ψυχή. Ή, εντάξει, ζωή σου. Έχουνε. Εντάξει, μάλλον κάθε πόλη έχει την ψυχή της, θα το πούμε έτσι. Αυτή η ψυχή μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλαμε να είμαστε ένα σημείο που να είναι πέρασμα, να έχεις αυτή την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Και είναι πολύ σημαντικό για μας, υπάρχει και ένας βαθύτατος συμβολισμός, ότι ο φτωχός δεν είναι να κινείται μόνο στις παρυφές και στο περιθώριο της πόλης. Αξίζει, δικαιούται, όπως όλοι μας, να γίνεται στην καρδιά της. Τη χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που μέσα από τη σχεδία αυτό συμβαίνει πολύ έντονα τώρα, όπου έρχονται οι πολιτές του περιοδικού εδώ, πάντα περιοδικά τους, να κάνουν καφεδάκι τους, εργαστήριά τους και νιώθουν ένα κομμάτι του κέντρου και της πόλης που άλλωστε σαφώς και είναι. Μουσικά όργανα, ο προπάπους του σημερινού ιδιοκτήτη. Τότε διαβάζα την περιοχή, έμαθα ότι ήταν πολύ συνηθισμένη αυτή η επιγραφή. Σήμερα νεμού, αύριο νετέρου και ουδέποτε τεινός. Φοβερό, έτσι, και σε μαγαζί ειδικά αυτό το πράγμα. Βλέπω μια ζωντάνια, έτσι. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους από όλα τα μετερίζια, έτσι, όλες οι ηλικίες να κινούνται σε αυτό που λέμε εμπορικό τρίγωνο. Οπότε λοιπόν για να συμβαίνει αυτό, πάει να πει ότι μάλλον κάτι κινείται, ας πούμε κάτι όμορφο συμβαίνει σε αυτό το εμπορικό τρίγωνο. Τα τελευταία χρόνια είναι σαφώς και έχει μορφήνει, αλλά έτσι καλώς εγώ την αρωματίζομαι να είναι όλος πεζόδρομος και να είναι παντού πάρκα τσέπης. Όπως άλλωστε και εδώ, ας πούμε, το στόχος μας είναι αυτή η γωνία να είναι ένα πάρκο τσέπης, να είναι ένα κατάφυτο, δηλαδή μια κατάφυτη γωνία της πόλης. Να είναι μια πόλη, ένα ιστορικό, ένα τρίγωνο φιλικό για όλους, έτσι. Που αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πόσες φορές βλέπετε εσείς αναπηρικό καρετσάκι στο κέντρο της πόλης? Δηλαδή εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, ράμπα για να μπουν εκεί μέσα, έχουμε τις τουαλέτες, έχουμε χαμηλό μπαρ για να πίνει το μικρό ποτό του, ορισμένα τραπεζάκια, αλλά πώς θα έρθει εδώ πέρα από το μικρό αμαξίδιο στην Κολοκοτρώνη? Ένα μέρος όσο όμορφο και αν είναι, δεν έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα που θα το δώσει, που θα το ζωντανέψει, ας πούμε, νομίζω ότι είναι, όχι ακυρώνεται ακριβώς, αλλά κάποια στιγμή φθήνει και ως σύμβολο. Δηλαδή δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όποια και αν είναι η ερώτηση. Οπότε εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε και ό,τι εδώ οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, ο μοναδικός στόχος είναι αυτός, δηλαδή πώς θα είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι με έναν βιώσιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κοιτάμε, όπως είπα, με μια αισιόδοξη οπτική τα πράγματα, όχι χαζοχαρούμενοι, αισιόδοξοι σίγουρα, και να προχωράμε, ας πούμε, με το καλό και με αυτό θα αλλάξουμε τον κόσμο πιο γρήγορα, ας πούμε, και θα αλλάξουμε τον κόσμο, έτσι καλώς.